Όσες φορές έχω επιχειρήσει να αναλύσω τους λόγους για τους οποίους έρχεται ένα αποτέλεσμα μετά από ένα παιχνίδι, συνήθως εκτίθεμαι από το βίντεο. Επομένως, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή τι είναι αυτό που φταίει. Έχω μία αίσθηση. Παρ' όλα αυτά, θέλω πρώτα να δω το βίντεο και μετά να μπορώ να έχω, ας πούμε, μια ολοκληρωμένη άποψη. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές μας έχουν ξεχάσει ενδεχομένως κάποια πράγματα που αφορούν την ρουτίνα στην ατομική αμυντική συμπεριφορά, την οποία προσπαθούμε να εμφυσίσουμε στα παιδιά όλο αυτό το διάστημα. Αυτό όμως είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Μένει ωστόσο να το επιβεβαιώσουμε και στο βίντεο. Στο μοντέλο παιχνιδιού το οποίο προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, όλα έχουν να κάνουν με το χώρο. Επομένως, αυτό που κάποιος μπορεί να ονομάσει ανούσια κατοχή, αν μάλλον μπει κάποιος να ονομάσει και να κατονομάσει την κατοχή ως ανούσια, πλανάται πλάνη νυχτρά. Όλα έχουν να κάνουν σχέση με τους χώρους. Και όταν λέμε με τους χώρους, εννοούμε με το πού δημιουργούνται οι χώροι, με ποιο τρόπο δημιουργούνται οι χώροι, για να μπορέσουμε από εκεί να δημιουργήσουμε καταστάσεις ανοιχτής μπάλας και να περάσουμε σε φάση εκτέλεση σε πάλι πολύ συγκεκριμένα σημεία. Η κατοχή για μας είναι ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε χώρους. Όποιος νομίζει το αντίθετο, πραγματικά δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Δώσετε μια καλή απάντηση στους φιλάθλους. Ο φιλάθλος σαφέστατα δεν είναι προπονητής. Δυστυχώς όμως δεν μπαίνουμε και σε μια διαδικασία, αυτή ήταν μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία και κάποιες φορές οι ίδιοι δημοσιογράφοι, ούτως ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν, αν θέλετε, και τη σκοπιά του προπονητή ή και κάποια θέματα πιο τακτικά, ούτως ώστε και το φιλάθλο κοινό να είναι πολύ πιο ενημερωμένο σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία ξεκινώντας από εκεί, δυστυχώς θα είμαστε έτη φωτός πίσω από όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν το κάνω ούτε με σκοπό να προσβάλλω κάποιον ούτε τίποτα. Αλλά ξαναλέω, ήταν πολύ ωραίο τέτοιου τύπου ερωτήσεις να γίνονται πολύ πιο συχνά. Γιατί και με αυτόν τον τρόπο μπορεί και ο φίλαθλος να κατανοήσει ενδεχομένως λίγα περισσότερα πράγματα. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη αξία, πολύ μεγάλη αξία, θα ήταν το να μπορέσουν οι δημοσιογράφοι να εκπαιδευτούν ούτως ώστε να μπουν στη διαδικασία να μεταφέρουν διαφορετικά τα πράγματα και τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Άρα δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει δεν έχει να κάνει σε σχέση με το πώς ο φίλαθλος βλέπει κάτι, αλλά με το πώς του μεταφέρονται κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Δηλαδή θα ήταν πραγματικά πολύ όμορφο. Βλέπουμε, ας πούμε, τους δημοσιογράφους στο μπάσκετ, όπου οι ερωτήσεις είναι πολύ πιο συγκεκριμένες, που αφορούν πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα πάνω στο επίπεδο της τακτικής. Άρα έτσι και ο φίλαθλος που θα παρακολουθήσει έναν αγώνα μπάσκετ μπορεί να έχει μια πολύ πιο ολοκληρωμένη άποψη και εικόνα για το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στο πάρκε. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός και αν σας κάλυψα με την απάντηση. Ναι, και ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και για την κάλυψη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.